Ο άνθρωπος που σκότωσε τον εαυτό του του Edgar Allan Poe διαβάζει η βασιλική Αρβανιταντών. Ένα απόγευμα, περνώντας από την οδό Μπάρεπτον, είδα στην προθήκη ενός παλαιοπολίου μια μικρή κασετίνα που τράβηξα μέσω την προσοχή μου. Η κασετίνα αυτή, αποσκαλισμένο έβαινο, στολισμένη στις γωνίες με χρυσά κοσμήματα, ήταν πραγματικό αριστούργημα, έργο λεπτής και υπομονετικής δουλειάς, για την οποία μονάχα οι παλαιοί τεχνίτες ήταν ικανοί. Αν και την εποχή εκείνη δεν βρισκόμουν σε καλή οικονομική κατάσταση, δεν μπόρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό να μπω στο Παλαιοπολείο για να ρωτήσω την τιμή του κομψοτεχνήματος αυτού. Το ποσό ευτυχώ που μου ζήτησε ο καταστηματάρχη για την κασετίνα ήταν τόσο ασήμαντο ώστε την αγόρασα αμέσω, χωρί τον παραμικρό δισταγμό. Α, κύριε μου, είπε ο Παλαιοπόλη, ενώ τη δίπλωνε σε ένα κομμάτι χαρτί, έπρεπε να γνωρίσετε εκείνον που μου την πούλησε δεν είδα στη ζωή μου πιο παράξενο άνθρωπο και αμφιβάλλω πολύ αν θα βασανίστηκε στον κόσμο άλλος άνθρωπος σαν και αυτόν για να παραδώσει την ψυχή του. «Από τι πέθανε» ρώτησα με περιέργεια. «Τον σκότωσε το φάντασμά του» μου αποκρίθηκε ο Παλαιοπόλης. Τα κατανόητα αυτά λόγια του καταστηματάρχη, αντί να με κάνουν να γελάσω ή να ανασηκώσω τους ώμους μου, ξύπνησαν απέναντια στην ψυχή μου την ακατανίκητη κλίση μου προς το υπερφυσικό, το απίθανο, το φανταστικό. Με κυρίεψε η νοσηρή περιέργεια να μάθω την ιστορία του ανθρώπου που τον σκότωσε το φάντασμά του. Παρακάλεσα λοιπόν τον Παλαιοπόλη να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες και εκείνο μου αφηγήθηκε με μεγάλη προθυμία την πιο παράδοξη ιστορία που έτυχε να ακούσω στη ζωή μου. Πριν από τρία περίπου χρόνια, ένας ψηλόσωμος, οχρός και ασθενικός άνδρας παρουσιάστηκε στον Παλαιοπόλη και ιδιοκτήτη του τετραόροφου σπιτιού που βρισκόταν πάνω από το μαγαζί του και τον ρώτησε αν είχε να του νοικιάσει ένα επιπλωμένο δωμάτιο. Κατά σύμπτωση υπήρχε διαθέσιμη μια μικρή καμαρούλα στο τελευταίο πάτωμα κάτω από τα κεραμίδια. Ο άγνωστος την έπιασε αμέσω πριν ακόμα τη δει. Πλήρωσε τρία ενίκια προκαταβολικά και καταστάθηκε την ίδια κιόλα μέρα στο δωμάτιό του. Οι μόνες αποσκευέ που έφερε μαζί του ήταν μια μικρή κασετίνα, αυτή ακριβώς που μου πούλησε ο Παλαιοπόλης. Πέρασαν ένας, δύο, τρεις μήνες. Στο διάστημα αυτό ο σπιτο Νικοκύρη ελάχιστε φορέ είδε τον νικάρι του, γιατί ο παράξενο αυτό τύπο δεν έβγαινε σχεδόν διόλο από το δωμάτιό του. Ο καταστηματάρχη είχε καταλάβει από την έκφραση τη μελαγχολία που ήταν χυμένη στο πρόσωπο του αγνώστου, ότι η ζωή του έκρυβε κάποια κρυφή τραγωδία. Θα ήταν περίεργο να την μάθει. Μα πώς θα μπορούσε κανείς να πάρει λόγια από τον αμίλητο εκείνο και συλλογισμένο άνθρωπο ο οποίος φαινόταν σαν να ζούσε μακριά από τον κόσμο. Μια μέρα ο μυστηριώδης Νικάρης αρρώστησε βαριά. Ο Παλαιοπόλης ανέβηκε να τον δει και να τον ρωτήσει μήπως χρειαζόταν τίποτα αφού δεν είχε κανένα κοντά του να τον κοιτάξει. Και όταν τον είδε τελείως εξαντλημένο, σε λεϊνή κατάσταση, ρηπαρό και ατιμέλητο μέσα σε ένα συγύριστο δωμάτιο, δεν μπόρεσε να κρατηθεί και του είπε «Μήπως θέλετε να ειδοποιήσω κανένα φίλο σας ή συγγενή σας να έρθει να σας περιποιηθεί» «Αλίμονο, δεν έχω πια στον κόσμο ούτε φίλους ούτε και συγγενείς» αποκρίθηκε ο άγνωστος κουνώντας μελαγχολικά το κεφάλι του. «Είμαι μόνος, ολομόναχος στον κόσμο». Α είναι όμω. Το ενδιαφέρον που δείξατε για μένα μου δίνει το δικαίωμα να σα ζητήσω μια χάρη. Δεν έχω διόλου λεφτά. Κρατήστε αυτή την κασετίνα και δώστε μου λίγα χρήματα. Καθώ βλέπετε, η κασετίνα αυτή έχει κάποια αξία. Ω, δεν ζητώ και πολλά χρήματα. Θέλω μονάχα όσα μου χρειάζονται για να περάσω τι λίγε μέρε που μου μένουν να ζήσω. Μα τι είναι αυτά που λέτε, αναφώνησε ο καταστηματάρχη. Ναι, Ξέρω καλά τι λέω, ψιθύρισε ο άγνωστο. Εκείνο δεν θέλει να ζήσω πολύ ακόμα. Ποιο εκείνο, ρώτησε κατάπληκτο ο Παλαιοπόλη. Το φάντασμα, ούρλιαξε ο μελοθάνατο. Το δικό μου το φάντασμα που του έδωσα εγώ σάρκα και οστά και που δεν πάβει να με κυνηγά, να με βασανίζει. Σε λίγο θα με σκοτώσει. Ο καταστηματάρχη φαντάστηκε ότι ο άρρωστο είχε παραμιλητό. Μα δεν τον βλέπετε τον δαίμον αυτόν, συνέχισε ο άγνωστο με λαχανιασμένη φωνή, ρίχνοντα γύρω του βλέμματα τρόμου. Τριγυρνάει πάντοτε κοντά μου. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή να ρηχτεί απάνω μου. Φύγε, καταραμένε, φύγε. Αρκετά με βασάνισε ως τώρα. Και ο Νικάρη άρχισε να σπαρταράει και να χτυπιέται στο κρεβάτι του, σαν να πάλευε με έναν αόρατο εχθρό. Ο Παλαιοπόλης, χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του, του έβαλε στο κεφάλι μια κρύα πετσέτα, του έδωσε ένα μικρό ποσό για την κασετίνα του και τον καληνύχτησε, λέγοντάς του ότι την άλλη μέρα το πρωί θα περνούσε να τον ξαναδεί. Ωστόσο, την επομένη, όταν μπήκε στο δωμάτιο του αρρώστου, βρήκε τον νικάρι του νεκρό, ξαπλωμένο στο πάτωμα. Απερίγραπτη ακαταστασία βασίλευε στο δωμάτιο. Οι καρέκλες και τα τραπέζια ήταν αναποδογυρισμένα και ο νεκρός βρέθηκε στραβολεμιασμένο σαν να του είχε στρίψει κάποιος το λαιμό. Ο γιατρός που κλήθηκε να διαπιστώσει το θάνατό του τον απέδωσε σε αποπληξία. Μα ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είχε σχηματίσει τη γνώμη ύστερα από κείνα που είδε και άκουσε ότι ο νικάρης του δολοφονήθηκε από το φάντασμά του χωρίς όμως να μπορεί και να εξηγήσει το πώς και το γιατί. Αυτή την παράξενη ιστορία μου αφηγήθηκε ο Παλαιοπόλης και οι λεπτομέρειε του θανάτου του αγνώστου με έκαναν να συμπαθήσω περισσότερο την κασετίνα, την οποία τοποθέτησα στην καλύτερη θέση του γραφείου μου. Πέρασε κάμποσο καιρό από τότε. Μια ημέρα, ενώ ξεσκόνιζα το γραφείο μου, η κασετίνα έπεσε κάτω και άνοιξε σε τέσσερα κομμάτια. Ενώ προσπαθούσα να δω πώ θα μπορούσε να διορθωθεί το πολύτιμο αυτό κομψοτέχνημα, ανακάλυψα μέσα στο κούφιο σκέπασμά του ένα μικρό τετράδιο γεμάτο με λεπτά και στενά γράμματα. Με τις πρώτες ματιές που του έριξα κατάλαβα ότι περιείχε μια σπουδαία ανακάλυψη. Το διάβασα όλο από την αρχή ως το τέλος λαχανιάζοντας από αγωνία και τώρα παραδίδω στη δημοσιότητα την απίστευτη αυτή και καταπληκτική εξομολόγηση του ανθρώπου που δολοφονήθηκε από τον εαυτό του. Αυτά που θα διαβάσετε παρακάτω είναι τόσο απίθανα και τρομακτικά, ώστε φοβάμαι μήπως δεν με πιστέψετε. Σας ορκίζομαι όμως ότι δεν άλλαξα ούτε μια λέξη από το χειρόγραφο του αγνώστου. Θεέ μου, είναι αλήθεια ότι η ιστορία αυτή συνέβη σε μένα. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως ήταν δυνατόν να γνωρίσει ένας άνθρωπος μια τόσο τρομακτική περιπέτεια και πολύ λιγότερο πως η περιπέτεια αυτή θα συνέβαινε σε μένα τον ίδιο. Τώρα όμως ό,τι έγινε έγινε. Τίποτα πια δεν μπορεί να μεταβάλει τα πράγματα. Ποιος θα έχει τη δύναμη να αντισταθεί κατά του Θεού. Ένας μονάχα άνθρωπος είχε το τρελό αυτό το απελπισμένο θάρρος. Εγώ. Κι εγώ έλαβα την τιμωρία που μου έπρεπε. Έτσι έπρεπε να γίνει. Δοξασμένος είναι το όνομα του Θεού. Δεν ξέρω αν η παθητική αυτή εξομολόγησή μου θα πέσει κάποια μέρα στα χέρια ανθρώπου. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί ένας άνθρωπος που θα έχει την τύχη ή την κατάρα να μάθει το τρομερό μυστικό μου. Ωστόσο, χάρην του αγνώστου αυτού, αισθάνομαι την ανάγκη, πριν εξιστορήσω τη φρικτή περιπέτειά μου, να δώσω μερικές πληροφορίες για το παρελθόν μου. Κατάγομαι από μια οικογένεια πολύ καθώς πρέπει. Σπούδασα σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Φιλαδέλφειας. Ήμουν ακόμα φοιτητή όταν ερωτεύθηκα μια αγνή κοπέλα, μια κοπέλα που φαινόταν σαν να ζούσε στον πεζό κόσμο μας. Η αγάπη της νέας αυτής είχε πλημμυρίσει ολόκληρη τη ζωή μου. Ζούσα μονάχα για αυτήν. Ήμουν έτοιμος να θυσιάσω και τις φιλοδοξίες μου για να τις φανώ ευχάριστος. Μια μέρα όμως η αγαπημένη μου έπεσε άρρωστη, χωρίς να μπορέσει κανένας γιατρός να καταλάβει την αφορμή της αρρώστιας της και άρχισε να σβήνει σιγά σιγά σαν κερί να μαραίνεται σαν λουλούδι που του στέρισαν το νερό. Προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι θα γινότανε καλά, ότι θα ξανάνθιζαν μια μέρα στα μάγουλά της τα χρώματα της υγείας. Μα η αγαπημένη μου πέθανε ένα μελαγχολικό απόγευμα χωρίς να αφήσει κανένα να μαντέψει το μυστικό της αρρώστιας της. Πέθανε και μ' άφησε μονάχο, περισσότερο νεκρό παρά ζωντανό. Στην αρχή Νόμιζα ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω. Ότι θα ακολουθούσα κι εγώ την καλή μου στον τάφο ή τουλάχιστον ότι θα τρελαινόμουν. Φαίνεται όμως ότι ο άνθρωπος είναι οπλισμένος με μεγαλύτερη αντοχή από όσο φαντάζεται ο ίδιος. Έζησα λοιπόν. Επειδή όμως η ανάμνηση της νεκρής με κυνηγούσε παντού, επειδή άρχισα να ζω περισσότερο στον κόσμο το δικό της παρά στο δικό μας, αποφάσισα να καταγίνω με τις απόκριφες επιστήμες με την αόριστη ελπίδα ότι θα με βοηθούσα να κατανοήσω το μυστήριο της ζωής και του θανάτου και να έρθω σε πιο στενή επαφή με την αγαπημένη μου. Είχα ακούσει ότι μονάχα η μυστηριώδης Ανατολή εξακολουθούσε ακόμα να ενδιαφέρεται για τα προβλήματα της μεταθάνατων ζωής. Η περιοσία μου μου επέτρεπε να ικανοποιήσω κάθε είδους ιδιοτροπία μου. Άφησα λοιπόν στη μέση τις πανεπιστημιακές μου σπουδές, Εγκατέλειψα την οικογένειά μου και τους φίλους μου, μπήκα σε ένα καράβι και άρχισα να περιφέρομαι σαν κολασμένος από την Αίγυπτο στη Συρία και από την Αραβία στην Ισπανία, στην Ισπανία των Μαυριτανών. Στα ταξίδια μου αυτά μονάχα μια σκέψη με κατήχε. Πώς να μάθω τα μυστικά των πρωτόγονων αυτών λαών, τις απόκριφες θρησκευτικέ πεπιθήσεις τους, τις αντιλήψεις τους για το θάνατο. Μια μέρα, ερευνώντας τον τάφο ενός Αιγυπτίου σοφού στο Κάιρο, ανακάλυψα μια περγαμηνή με λίγες φράσεις γραμμένες στη διάλεκτο των κοπτών, την οποία έτυχε να γνωρίζω. Ω, oh, δεν θα σας πω τι διάβασα στην περγαμηνή αυτή. Κανείς άλλος, εκτός από μένα, δεν πρέπει να μάθει τις λεπτομέρειες του τρομερού αυτού μυστικού που στάθηκε η αφορμή της καταστροφής μου. Ένα μονάχα μπορώ να σας πω. Η καταραμένη αυτή περγαμηνή μου φανέρωσε τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να δώσει σάρκα και οστά στον άλλον άνθρωπο που έχει μέσα του. Στα σκοτεινά δηλαδή και κακούργα ένστικτα που βασανίζουν στον κόσμο αυτό και τον μεγαλύτερο Άγιο. Με ναι, καταλαβαίνετε βέβαια τι θέλω να πω. Ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνος που δεν ένιωσε έστω και μια φορά στη ζωή του να γίνεται μέσα του μια τρομερή μάχη μεταξύ καλού και κακού. Ε, λοιπόν, η περγαμηνή που ανακάλυψα μου μάθαινε τον τρόπο να ξεχωρίσω τους δύο αυτούς ανθρώπους που συνυπάρχουν σε κάθε άνθρωπο και να τους μεταβάλω σε δύο ζωντανούς ανεξάρτητους οργανισμούς με το μυαλό κλονισμένο ακόμα από τη λύπη που μου προξένησε ο θάνατος της αγαπημένης μου, με τη συνείδησή μου ταραγμένη από την ανάγνωση τόσων και τόσων βιβλίων απόκριφων επιστημών, δεν μπόρεσα να καταλάβω στην αρχή την τρομακτική σημασία του πειράματος αυτού. Η σκέψη ότι θα κατόρθωνα κάτι που δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να πραγματοποιήσει κανείς άνθρωπος με ζάλισε, με έκανε να πλημμυρίσω ολόκληρο από περηφάνεια και αποφάσισα αμέσω να ακολουθήσω τις οδηγίες της Περγαμηνής και να πραγματοποιήσω το πιο εξωφρενικό από όλα τα πραγματοποίητα όνειρα που είδε ποτέ ο άνθρωπος από καταβολής κόσμου. Μακριά από τον κόσμο, με τη βοήθεια μερικών μαύρων σκλάβων, έκτισα στη Συρία, στην κορυφή ενός απάτη του βουνού, ένα κάστρο που μου χρησίμευε και για εργαστήριο. Και διέθεσα ολόκληρη την περιουσία μου για την αγορά των μηχανημάτων που ήταν απαραίτητα για την πραγματοποίηση του σχεδίου μου. Ω, oh, μην περιμένετε από μένα να σας περιγράψω λεπτομερώς τα διαβολικά αυτά μηχανήματα. Δεν θα το κάνω ποτέ αυτό, γιατί φοβάμαι μήπως βρεθεί και κανένας άλλος τρελός ο οποίος θα ζητήσει να επαναλάβει το πείραμά μου. Το τρομερό αυτό μυστικό πρέπει να το πάρω μαζί μου στον άλλο κόσμο. Έσκησα ήδη την περγαμηνή που βρήκα στον τάφο του Αιγύπτιου Σοφού. Και όταν θα κλείσω κι εγώ τα μάτια μου, κανείς στον κόσμο δεν θα μπορεί να ξέρει το φρικτό αυτό μυστήριο. Ωστόσο, δεν πρέπει να αντισταθώ στον πειρασμό να σας πω ότι τα κυριότερα όργανα που μεταχειρίστηκα για την πραγματοποίηση των σχεδίων μου ήταν ένας τεράστιος μαγνήτης, ένας πελώριος φακός και ένας μεγάλος καθρέφτης. Ο φακός θα απορροφούσε αν μπορώ να εκφραστώ έτσι τον εαυτό μου από τον καθρέφτη και ο μαγνήτης θα τραβούσε κατόπιν μέσα από το εσωτερικό περίβλημά μου τον άνθρωπο που είχα μέσα μου, τη δεύτερη προσωπικότητά μου, τον δεύτερο εαυτό μου. Ένα μεσημέρι, την ώρα που ο ήλιος βρισκόταν στο κέντρο ακριβώς του ουρανού, αποφάσισα να κάνω το πρωτοφανές, το απίστευτο πείραμα. Στάθηκα μπρο στον καθρέφτη. Ένιωσα το φακό να με κατακαίει ολόκληρο. Μου φάνηκε ότι θα άναβα σαν λαμπάδα. Και σε λίγο αισθάνθηκα το μαγνήτη να τραβάει από την ψυχή μου και το μυαλό μου την ουσία τους. Είχα την εντύπωση ότι άδειασα ολόκληρος, ότι είχα μεταβληθεί σε μια σκιά του εαυτού μου. Και ξαφνικά είδε να βγαίνει από το σώμα μου ένας ατμός. Ο ατμός αυτός μεταβλήθηκε σιγά σιγά σε μια θολή σκιά, σε μια σιλουέτα, ώσπου στο τέλος πήρε τη μορφή ανθρώπου, τη δική μου μορφή. Μα όταν την αντίκρισα καλά, πάγωσα ολόκληρο από φόβο. Ο άνθρωπος αυτός μου έμοιαζε καταπληκτικά. Κι όμως ήταν ένα αποκρουστικό τέρας. Ποτέ στη ζωή μου δεν είδα πιο συχαμερό, πιο αντιπαθητικό πρόσωπο. Κι όμως το τέρας αυτό ήμουν εγώ, εγώ. Μονάχα τη στιγμή εκείνη κατάλαβα τι έγκλημα είχα κάνει απέναντι του Θεού και του εαυτού μου έδωσα σάρκα και οστά σε έναν άνθρωπο που τον είχε ως τότε δημιουργός φαμένο στα βάθη της συνείδησής μου, σε ένα όν που δεν έπρεπε ποτέ να παρουσιαστεί στο φως της ημέρας. Έβγαλα μια κραυγή τρόμου και απελπισίας και έπεσα κάτω ανέστητος. Όταν συνήλθα, Είδα το δεύτερο εαυτό μου, το φαντασμά μου, το πλάσμα που του έδωσα εγώ ζωή, να γελά σαρκαστικά σκυμμένο από πάνω μου. Ω, oh, ποια λόγια θα μπορέσουν να εκφράσουν την αλοφροσύνη που δοκίμασα τότε όταν κατάλαβα ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να απαλλαγώ από την παρουσία του δαίμονα αυτού. Συγχρόνως, ένα άλλο πρόβλημα με βασάνισε. Ήταν δυνατόν να έχω τόσα χρόνια μέσα μου ένα τέτοιο τέρας, χωρίς να το ξέρω ούτε εγώ ο ίδιος. Ο καιρός περνάει. Το φάντασμά μου με κυνηγάει παντού. Δεν με αφήνει ούτε στιγμή σε ησυχία. Δεν μιλά, γελά μονάχα, και το γέλιο του μου παγώνει την ψυχή και το μυαλό. Θέλω να το σκοτώσω, μα δεν μπορώ. Καταλαβαίνω ότι μαζί με αυτόν θα σκοτώσω και τον ίδιο τον εαυτό μου. Μα και το φάντασμά μου θέλει και εκείνο να με στραγγαλίσει. Ναι, διαβάζω την απόφασή του στα μάτια του. Θεέ μου, θεέ μου, λυπήσω ένα δυστυχισμένο πλάσμα σου. «Ο εαυτός μου θέλει να με σκοτώσει». Εδώ τελείωνε το χειρόγραφο του αγνώστου που βρέθηκε μια μέρα νεκρός σε ένα δωμάτιο στο δεύτερο πάτωμα ενός σπιτιού. Αντιγράφω το ημερολόγιο του και σας το παρουσιάζω χωρίς σχόλια. Αφήνω τον αναγνώστη ελεύθερο να βγάλει μόνος του τα συμπεράσματα που θέλει. Όσο για μένα, ομολογώ ότι δεν τολμώ ακόμα να παραδεχθώ ότι είναι δυνατόν άνθρωπος να δολοφονηθεί από τον ίδιο τον εαυτό του.